Σε ιδιώτες αναθέτει ο Δήμος Πατρέων την εκτέλεση διαφόρων εργασιών που αδυνατεί, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκτελέσει η υπηρεσία Πρασίνου λόγω έλλειψης προσωπικού. Πρόκειται για περίπου 20 εργολαβίες για διάφορες εργασίες, όπως η συντήρηση του άνθινου ρολογιού στην πλατεία των Συμμάχων, το κλάδεμα μεγάλων δέντρων, εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από ποτάμια και χυμάρους, καθαρισμός οικοπαίδων για αντιπυρική προστασία, φύτευση κοινοχρήστων χώρων, εργασίες για δέντρα που έχουν χτυπηθεί από το κόκκινο σκαθάρι, εργασίες κοπής χόρτων, η μίσθωση μηχανήματος για φρεζαρίσματα και πολλά άλλα. Η πλειοψηφία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης καταψήφισαν το θέμα. Αναφέρουν πως ο Δήμος δεν έχει προγραμματισμό. Είναι πολλές εργολαβίες όπου αποδεδειγμένα εδώ και χρόνια ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να τις φέρει εις πέρας μόνος του. Αυτό έκαναν και όλες οι παλιότερες δημοτικές αρχές και είναι απολύτως φυσιολογικό να γίνεται. Ο κ. Πελετίδης κάθε φορά που έφερναν παλιότερες δημοτικές αρχές τέτοιες εργολαβίες, όχι μόνο καταψήφιζε, αλλά ανέμενε και στα κεραμίδια και κατήγγειλε τις δημοτικές αρχές τότε για συμφέροντα που μπαίνουν μέσα στο Δήμο και ούτω καθεξής, γνωστός καταγγελτικός λόγος. Παρ' όλα αυτά όμως, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά που αυτό επισημάνθηκε, ότι αυτή ήταν η στάση του, εμείς δεν καταψηφίσαμε επί της ουσίας για αυτό το λόγο. Εμείς καταψηφίσαμε διότι του εξηγήσαμε ότι δεν φέρνει το ζήτημα συγκεντρωτικά, να κάνει δηλαδή ολοκληρωμένες μελέτες, να ξέρει ακριβώς τις ανάγκες τους, του Δήμου, και να τα βάλει αυτά στον προϋπολογισμό, ώστε να ξέρουμε από την αρχή του χρόνου ότι αυτές είναι ανάγκες μας, αυτά πρέπει να γίνουν και αυτά να κάνουμε. Παρά μόνο αποσπασματικά, με συνεχείς αναμορφώσεις, τα φέρνει λίγα-λίγα, με αποτέλεσμα να μην είναι, αν θέλετε, οι διαδικασίες αυτές που πρέπει να είναι. Αφήνουν εχμές για τη στάση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος ως αντιπολίτευση κατακεράβνωνε την ανάθεση έργων σε ιδιώτες και αντιδρούσε. Και τώρα έχει αλλάξει τελείως στάση. Τις εργολαβίες δεν τις θέλαμε, και μιλάω όσα κύριος Πελετίδης τώρα, δεν τις ήθελαν όταν ήταν στην αντιπολίτευση, διότι ήθελαν να τις καταγγέλουν και να βρίσκουν λόγο για να φέρουν αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή που είναι Δημοτική Αρχή και εφόσον προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα, τις χρησιμοποιούν, αλλά απλώς τις χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο, όχι προγραμματισμένα και ολοκληρωμένα όπως θα έπρεπε.